καλημέρα σα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά, κύριε Θα μιλήσουμε αρκετά και για το φυσικό αέριο και για τι ισορροπίε οι οποίε διαμορφώνονται στην Ευρώπη από τον πόλεμο με την Ουκρανία. Όμω, χθε είχαμε ένα ευνηδιαστικό, δεν ξέρω αν είναι ευνηδιαστικό, αλλά είχαμε ένα μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από το Αιγαίο και παραβιάσεων, μα έλεγε νωρίτερα και ο Σταύρο Ιωαννίδη, το οποίο η αλήθεια είχαμε <coughs> να το συζητήσουμε αρκετέ εβδομάδε. Γιατί εκτιμάται ότι συνέβη αυτό. Είχαμε 24 υπερπτήσεις, σύντομες μεν, αλλά mm -hmm. υπερπτήσει σε μεγάλο ύψο, 22 με 24 ποδια πόδια, ε, από δύο ζεύγια οπλισμένα ε, F16. Κρατώ το οπλισμένα, διότι είναι ένα συμβολικό μήνυμα, θεωρώ, το ότι είναι mm -hmm. οπλισμένα τα τουρκικά F16. Ε, νομίζω ότι οι Τούρκοι, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να κόψουν ταχύτητα σε σχέση με αυτά που λέγανε για την αμφισβήτηση των ελληνικών νησιών, για όλα αυτά τα πράγματα, προσπαθούν να ξαναγυρίσουν την κατάσταση σε αυτό που κάνανε τα προηγουμένα 45 χρόνια. Mm -hmm. Δηλαδή παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, ε, υπερπτήσει σύντομες πάνω από νησιά, ε, να το θεωρήσουν ένα είδο business as usual. Αυτό δηλαδή, να μην κάνει. θεωρήσουμε εμεί ότι αλλάζουν ρητορική, παραμένουν σταθεροί στη ρητορική του για γκρίζε ζώνε, για γαλάζιε πατρίδε, για ε, το Αιγαίο Θάλασσα Ειρήνη, αλλά και εμεί μέσα. Στη, στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Αυτό το να ζωτήσω, δεν να ρωτήσω, δεν έπαιξε ρόλο εκεί. Γιατί νομίζαμε ότι εκεί υπήρξε μια. Στη συνάντηση συμπονία, υπήρχε η εξή παράγραφο. Έλεγε ότι το Σεπτέμβριο θα προχωρήσουμε σε συναντήσει κορυφή, Σωτά. σε συζητήσει ΜΟΕ κτλ. εφόσον υπάρξει το κατάλληλο κλίμα. Mm -hmm. Αυτή η υποσημείωση, εφόσον υπάρχει στο κατάλληλο κλίμα, φωτογραφίζει τέτοιου είδου καταστάσει. Δηλαδή, δεν πρέ, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα και mm. γι' αυτό το λόγο υπήρχε και αυτή η υποσημείωση. Η εκτιμήσή σα είναι ότι θα συνεχιστεί αυτή η πρακτική των ε, Τούρκων. Γιατί, για παράδειγμα, οι δηλώσει δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Ακόμη και μετά τη συνάντηση Μιτσοτάκη-Ερντογάν. Ε, οι επιθετικέ και προκλητικές δηλώσει, θέλω να πω. Έχουν περιοριστεί σε πολύ μεγάλο mm. βαθμό. Και πάψανε να. Ε, ε, εκείνο το οποίο με προβλημάτιζε πάρα πολύ ήταν ότι διασυνδέαν. Το θέμα τη αποστρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου με το θέμα τη ελληνική κυριαρχία. Mm -hmm. Αυτό σταματήσανε μετά τι 24 Φεβρουαρίου να το κάνουν. Κάτι ε, προετοίμαζαν. Ε, νομίζω ότι εκείνο που προσπαθούν να δείξουν είναι επιστροφή στο παρελθόν, όπου από τη δεκαετία του 80 ουσιαστικά ανεχόμαστε, ανεχόμαστε δηλαδή όταν υπάρχει υπέρπτυση ή παραβίαση του ελληνικού ενεαρίου χώρου ή παράβαση των κανόνων ενεαρίου κυκλοφορία, σηκώνονται ελληνικά αεροσκάφη, αναγνωρίζουν και αναχαιτίζουν τα τουρκικά. Και οι Τούρκοι ξαναπερνούν, υποτίθεται, σε αυτή την εποχή. Μάλιστα. Παράδειγμα που σημαίνει ότι και οι συμφωνίε οι ελληνικέ και με την Γαλλία, βέβαια, και η αγορά του Ραφάλ και η συμφωνία για τις Μπελαρά, είναι κάτι το οποίο του έχει επηρεάσει. Μάλιστα, άκουσα και κάποιου αξιωματούχου να λένε ότι τώρα υστερούμε. Και αυτό προφανώ δεν αρέσει και στον Ερντογάν. Ίσως αυτό είναι δηλαδή μια επίδειξη ότι παρά το γεγονός ότι η χώρα μας έκανε αυτές τις συμφωνίες, εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την τακτική. Ε, το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας... Εκτό από τι δικέ μα, από του δικού μα εξοπλισμού που του ενοχλούν, mm -hmm. γιατί για 10 χρόνια ήταν ευχαριστημένοι που δεν είχαμε πάρει ούτε βίδα, mm -hmm. ε, είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι κομμένοι από τα προγράμματα αναβαθμίσεω των αεροσκαφών του, αγορά νέων αεροσκαφών κ.ο.κ. Αυτό δημιουργεί αντικειμενικά προβλήματα στην τουρκική πολεμική βιομηχανία. Παράγει ένα μεγάλο αριθμό δικών της προϊόντων, αλλά έχει πρόβλημα ε, στο να τα εξοπλίσει με σύγχρονα συστήματα, με όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά προκαλούν εκνευρισμό. Mm -hmm. Εδώ έχουμε και κάτι ακόμη. Η Τουρκία προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα. Προς... Είναι σαφές ότι πιέζεται πάρα πολύ από την Αμερική να πάρει θέση... Ε, με κυρώσει στην τη Ρωσία. Ακριβώ. Παρά το γεγονό ότι ο Ερντογάν δεν είναι απομονωμένο όπω θέλουν κάποιοι να. να όπω ευαγγελίζονται κάποιοι. Δηλαδή ο Ερντογάν <laughs> παρήλασαν από την Τουρκία όλοι οι υπουργοί εξωτερικών, είχε συναντήσει. Δηλαδή θέλω να πω, μην νομίσουμε ότι είναι και τελείω απομονωμένο. Η Τουρκία μετά την εισβολή στην Ουκρανία έχει αναβαθμιστεί γεωστρατηγικά. Mm -hmm. ε, ένα μεγάλο τμήμα τη Δύσεω την αντιμετωπίζει εκ νέου ω παράγοντα ανασχέσεω τη Ρωσία προ τα κάτω. Το θέμα είναι και ο Ερντογάν να αποδεχθεί αυτό το ρόλο. Μάλιστα. Ο Ερντογάν δεν τον αποδέχεται πλήρως αυτό το ρόλο και του ασκούνται διάφορες πιέσεις. Θυμάστε πριν από ένα μήνα περίπου του λένε δώσε τους S-400 που έχει στα κουτιά, δώσε τους στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει σύγκρουση με τη Ρωσία. Προφανώς. Τώρα του ασκήσανε προφανώς πιέσει και έκλεισε τον αέριο χώρο του mm -hmm. για ρωσικά αεροσκάφη που πηγαίνουν προ τη Συρία. Είναι κάτι που και τον ίδιο τον συμφέρει για να περνάει ένα μήνυμα στη Ρωσία. Ότι έχω κι εγώ κάποιο λέγει. Την ίδια ώρα, κύριε καθηγητά, οι Ρώσοι ολιγάρχε, του οποίου έχει έχουμε... επιβάλει η κυρώση η Δύση, βρίσκουν καταφύγιο στην Τουρκία. Ε, και οι Ρώσοι ολιγάρχε βρίσκουν καταφύγιο στην Τουρκία και όλε οι αεροπορικέ ε, συνδέσει τη Ρωσία με σωστά. τη Δύση γίνονται mm -hmm. μέσω τη Κωνσταντινούπολεω. Mm -hmm. Διότι η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα που δεν έκλεισε τον αέριο χώρο τη σε ρωσικά αεροσκάφη πλην αυτών που κατευθύνονται στη Συρία. Εκτιμάται ότι οι πιέσει αυτέ. Θα πιάσουν το πρόβλημα, δηλαδή θα το κάνει κάποια στιγμή. Γιατί εγώ νομίζω ότι θα, θα πρέπει να το έχει κάνει. Ξεπεράσαμε πια του δύο μήνε, επιχειρήσει. Συνεχίζουν να ασκούνται πιέσει. Οι πιέσει δεν είναι του τύπου: να σε, Αν δεν το κάνει, θα σε πετάξουμε έξω. Σε θέλουμε μέσα στο Μαντρί. Mm -hmm. Και αυτό το εκμεταλλεύεται και προσπαθεί να ακολουθήσει τη δική του πορεία. Είμαστε mm -hmm. σε αυτή τη φάση. Ωραία. Πάμε και στα του φυσικού αερίου να δούμε τι γίνεται. Μετά την κίνηση τη Ρωσία να κλείσει τι τρόφικα, βέβαια, σε Βουλγαρία και Πολωνία. Τώρα, σε 3-24 ώρα, έχουμε τη λήξη του συμβολέου στη Γερμανία. Εκτιμάται ότι θα κάνει παρόμοια κίνηση. Ε, όταν ξεκίνησε ο πόλεμο στην Ουκρανία, το ρούβλι κατέρευσε. Mm -hmm. Έχασε περίπου τη μισή τιμή του. Έπεσε στο μισό τη τιμή του. Ο Πούτιν στη συνέχεια, επειδή η Ρωσία είναι μια χώρα πλούσια σε πρώτε ύλε, μπορεί το ΑΕΠ τη Ρωσία να είναι το 2%, το παγκόσμ... το ΑΕΠ είναι το 2 το του παγκόσμιου παγκόσμιο ΑΕΠ. Ναι, ναι. Από πλευρά πρώτων υλών όμω περιλαμβανομένων του φυσικού αερίου και του πετρελαίου είναι το 25% τη παγκόσμια παραγωγή. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Mm -hmm. ε, η Ρωσία λοιπόν σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα και ζήτησε να πληρώνεται σε ρούβλια. Για να ισορροπήσει και το ρούβλι, δηλαδή από την κατρακύλα. Για που να που είχε πάρει. σταματήσει την κατρακύλα που είχε πάρει το ρούβλι. Εδώ έγινε και το εξή. Mm -hmm. Τι κάνει η Ρωσία. Σου λέει, εσύ θα τα καταθέτει τα χρήματά σου στον Α λογαριασμό, από τον Α λογαριασμό θα μετατρέψει στη δική μου τράπεζα. Σε ευρώ και δολάρια, γιατί οι ευρωπαϊκέ χώρε αντέδρασαν την πρώτη στιγμή στο αίτημά του, λέγοντα ότι παιδιά, αυτό αντίκειται στα συμβόλαια που είχαμε υπογράψει να είναι πληρωμένε σε ευρώ και δολάρια. Προσέξτε τι Άρα κάνουμε. το παράθυρο ποιο είναι τώρα. Λοιπόν, τι έχουν κάνει. Έχουν την τράπεζά του, στην mm -hmm. οποία καταθέτουν τα χρήματα. Gazprom Bank. Gazprom Bank, η οποία έχει εξαιρεθεί από τι κυρώσει mm -hmm. ε, με το SWIFT και με όλα αυτά. Πηγαίνουν. Ε, Ένα πάροχο καταθέτει τα χρήματά του στον Α λογαριασμό σε ευρώ ή σε δολάρια. Στη συνέχεια, αυτά μετατρέπονται σε ρούβλια και κατατίθενται σε έναν δεύτερο λογαριασμό. Θα μου πείτε τι μα ενδιαφέρει εμά από την ώρα που φεύγει από τον πρώτο λογαριασμό, όπου εμεί τα έχουμε καταθέσει σε ευρώ. Φεσίκη. Για να αποδεσμευθεί το φυσικό αέριο και να θεωρηθεί πληρωμένο, πρέπει να έχει πληρωθεί από το δεύτερο λογαριασμό. Α, και επομένω, αφού γίνει μετατροπή. Αφού γίνει σε... μετατροπή. Yeah. Αυτό yeah. είναι που παραβιάζει τη συμφωνία. Ενώ κανονικά η αποδέσμευση γίνεται με την πληρωμή στον πρώτο. θα το αποδεχθούν οι Ευρωπαίοι, κύριε Συρίγο, και κάτι ακόμα και να κλείσουμε αυτό. Και η χώρα μα έχει να πληρώσει τι 20 Μαΐου. Και τι θα κάνουμε. Έχουμε έξι. πολύ μικρότερη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο mm -hmm. από τι άλλε χώρε. Αυστρία, η οποία πληρώνει σε ρούβλια από ό,τι είδα, έχει 100% εξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Η Βουλγαρία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, mm -hmm. έχει 90% εξάρτηση. Η Πολωνία έχει πρόβλημα. Η, Ρο... η Γερμανία είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Ε, νομίζω ότι στην περίπτωση τη Γερμανία θα κρυθούν πολλά. Για το αν θα κλείσει ή όχι τι τρόφικα, ο Πούτιν εκεί. Ναι. Ε, είναι κρίσιμο, αυτή τη στιγμή η οχι τη τροφικα εμφανίζεται ω μήλον τη έρηδο μεταξύ Αμερική και Ρωσία. Έχει πάρει σαφώ το μέρο τη Αμερική. <συσχελίως> ε, από την πρώτη στιγμή είπε ότι θα δώσει 100 εκατομμύρια 100 ευρώ για τη βιομηχανία τη, την πολεμική. Η πολεμική, ναι. Ε, επέλεξε να πάρει F-35 και όχι τα Eurofighter που είναι συμπαραγωγή Γάλλων, Γερμανών όπως θα ήταν το λογικό yeah. άρα κλείνει το μάτι στους Αμερικανούς από σας παίρνω πλεισμό στέλνει βαριά τεθωρακισμένα τώρα στην Ουκρανία άρα συντάσσεται πλήρως με την, με την, ε, και Αμερική. Και κατά τη εισβολή, ναι. ναι. Και τι αμερικανικέ θέσει. Με τι αμερικανικέ θέσει. Ε, η Γαλλία είναι πιο ουδέτερη. Δηλαδή η Γαλλία λέει: Α κάνουμε κάτι να τερματίσει ο πόλεμο, γιατί ο πόλεμο mm. είναι ει βάρο τη Ευρώπη πρωτίστω. Η Γερμανία ακολουθεί μια πιο σκληρή στάση. Η, η βιομήχανη όμω τη Γερμανία, που είναι πολύ ισχυρή, mm -hmm. σου λένε: Έχει εκτιναχθεί η τιμή του ρεύματο τι κάνουμε εδώ πέρα. Και αυτό το παιχνίδι θα παιχτεί τι επόμενε ημέρε. Τα τρία επόμενα 24 ώρα, οπότε λύγει και το συμβόλαιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Κύριε Συρίγου, να είστε καλά.